11,3 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα είχαν ζητήσει οι δανειστές, εισέπραξε την τελευταία τριετία η κυβέρνηση κυρίως μέσω της υπερφορολόγησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει μειωθεί ούτε ένας φόρος και πλέον έχουν αρχίσει να γονατίζουν ακόμα και υγιεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 10 παίρνουν, 2 δίνουν πίσω. Την τριετία 2016-2018 η κυβέρνηση μέσω υπερφορολόγησης κυρίως εισέπραξε 11,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα της είχαν ζητήσει οι δανειστές της. Επέστρεψε στους πιο αδύναμους μόλις 2 δισεκατομμύρια ως επιδόματα, 13η σύνταξη ημέρισμα και 360 εκατομμύρια ως εγγύηση για να μην αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ πέρυσι. Μιλώντας στην Καθημερινή, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε τη δική του εξήγηση για τα υπερπλεονάσματα. Τα τελευταία χρόνια στόχος ήταν η σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας, καλούμενη παράλληλα να αντιμετωπίσουμε μια ανθρωπιστική κρίση. Κι όμως περίπου 9 δισεκατομμύρια από τα άλλοτε αιματοβαμμένα υπερπλεονάσματα χάθηκαν είτε στο γέμισμα του μαξιλαριού ρευστότητας, είτε στην υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων, είτε στη διόγκωση του δημοσίου με το βόλεμα των ημετέρων. Η αρχική μείωση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και ένφια θα γίνει τον πρώτο χρόνο της διακυβερνήσεως Μητσοτάκης. Κάθε χρόνο όμως, και όσο αυξάνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης, η μείωση των φόρων θα είναι μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία τριετία δεν έχει μειωθεί ούτε ένας φόρος. Και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Alpha Bank, Βασίλης Ράπανος, η Ελλάδα το 2017 είχε φτάσει να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 και τον τέταρτο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Αυτό το οποίο όμως είναι ανεπίτρεπτο είναι να μην αφήνεις την ιδιωτική οικονομία να παράγει τα εισοδήματα και τις δουλειές. Και αντί να τους αφήνεις να κάνουν αυτό το πράγμα, να τους παίρνεις τα λεφτά μέσω φόρων και να τα διανέμεις. Να γίνουμε φιλικοί προς τις επιχειρήσεις, να γίνουμε φιλικοί προς τη δημιουργία πλούτου. Και όταν θα δημιουργήσουμε τον πλούτο, βεβαίως θα κοιτάξουμε και πώς θα κάνουμε και τις αναδιανομές. Αλλά και αυτή η μείωση του ένφια που εξαγγέλθηκε για το 2019 θα αντισταθμίσει η αύξηση των αντικειμενικών που έρχεται τον Ιούνιο, ενώ τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εξισορροπεί η κατάργηση της έκπτωσης 15% που ίσχυε έως τώρα για τον υπολογισμό τους. Σε 20 μέρες από τώρα, αγαπητοί φίλοι, τα δύο ακριβένουν έως 150%. Σωστό αυτό. Από 1,20 για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη Μάλγαρα ο σταθμός πάει στα 3 ευρώ. Τον Ιούνιο του 19 περιμένουμε νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών, άρα περισσότεροι φόροι θα επιβαρύνουν και ακίνητα και τους Έλληνες φορολογούμενους. Άρα... Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει τους δανειστές και για την ανάγκη νέας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που μόνο φέτος αυξήθηκαν σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ενώ οι οφειλέτες ξεπερνούν τα 4,3 εκατομμύρια. Το απόθεμα που έχουν οι Έλληνες φορολογούμενοι είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιτιδευματίες τελείωσε. Τώρα μπαίνουν, όπως ανέφερα και προηγουμένως, τα προβλήματα στις υγιείς επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά καλούνται να καταβάλουν επιπλέον 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους.